Η μικρή κορούλα, την τριών μηνών κορούλα τη στο αυτοκίνητο. Αγάπη μου. Ε, Η Καλομήρα μου είπε πότε τη έγινε η πρόταση, για ποιο λόγο είπε τελικά το ναι, πότε επιστρέφουν οικογενειακώ με τα τρία του παιδάκια και τον Γιώργο στην Ελλάδα, αλλά και για το αν έχει μιλήσει με τον Γιώργο Λιάγκα μετά τη συμφωνία με τον Αντένα. Να δούμε λίγο τι κάρτε και να τι σχολιάσουμε και μαζί με τον Άσο και. Ωραία. Ωραία. Η πρόταση μου έγινε πριν λίγε εβδομάδε. Το σκέφτηκα πολύ προσεκτικά, γιατί ήταν μεγάλο βήμα να μετακομίσει όλη η οικογένεια στην Ελλάδα. Πριν λίγο καιρό γέννησα την κορούλα μα και η μπεμπούλα μου είναι μόνο τριών μηνών. Με τον Γιώργο το σκεφτόμασταν πολύ σοβαρά, αλλά η πρόταση είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μου αρέσει το κόνσεπτ του Rising Star. Εξάλλου το έχω δει και στην Αμερική. Πώ θα μπορούσα να πω όχι. Με τον Γιώργο Λιάγκα δεν έχουμε ακόμα μιλήσει, αλλά έχουμε ήδη κλείσει ραντεβού να βρεθούμε όταν έρθω στην Ελλάδα. Πολύ σύντομα θα έρθω στην Ελλάδα. Το σόου πρόκειται να ξεκινήσει στι αρχέ Δεκεμβρίου και πρέπει να είμαστε όλοι εκεί ώστε να στηρίξουμε όλου του τραγουδιστέ που θα έρθουν. Είμαι ενθουσιασμένη που θα επιστρέψω. Έχω αγωνία και περιμένω πώ και πώ να πατήσω το πόδι μου στο αεροδρόμιο. Πολύ ωραία. Ναι. Ε, θέλω να σημειώσω ότι στην αρχή ήταν να, να, να βγει κανονικά τηλεφωνικά η συνέντευξη. Απλώ επειδή η Καλομήρα έχει κάνει αυτή τη συμφωνία με τον Αντένα. Λογικό. Ο σταθμό θέλει ο πρώτος, οι, οι, οι τηλεθεατέ να δούνε τη φωνή τη και Εντάξει. την εικόνα τη από το δικό του κανάλι. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ Πάντως, ευχαριστούμε... Έστω που μα μίλησε... μίλησε. Πολύ Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε λίγο στο Lucky Room.